그렇죠. Καταρχήν συγχαρητήρια για την πολύ καλή εμφάνιση και για την κατάκτηση του κυπέλου. Όπως είπαμε και χθες προφητικά, η βλέψη σας ήταν για την κατάκτηση του κυπέλου. Ναι, ήρθαμε εδώ για να πάρουμε το κύπελο και τα καταφέραμε. Αυτά τα παιδιά 2 χρόνια φτάνανε στο τελικό και δεν καταφέρανε να στεφθούν πρωταθλητές. Φέτος ήταν η τρίτη και φαρμακερή.
το δικαιούμαστε, γιατί πραγματικά κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο το χειμώνα τα παιδιά. Δουλέψαμε πάρα πολύ στις προπονήσεις, με αυτοσυγκέντρωση, με πειθαρχία, όλα όσα χρειάζονται για το βόλεϊ, και τελικά ανταμείφθηκαν εδώ στη Σκάλα Λακωνίας με αυτό το τρόπαιο. Όπως είδαμε, και οι δύο ομάδες έχουν ένα υψηλό επίπεδο στο βόλεϊ. Πραγματικά σήμερα ο τελικός ήταν πάρα πολύ καλός. Το επίπεδο που παίχτηκε ήταν πολύ καλό, και οι δύο ομάδες και το Άργος ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικά ήταν πολύ καλή η παρουσία και η διοργάνωση σε όλα εδώ στη Λακωνία. Τώρα έρχεται και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα περιφερειών. Μιλάτε για τη γιορτή των Αστεριών που θα γίνει στην Αθήνα. Είναι ένα τουρνουά της ανάπτυξης για αγόρια και για κορίτσα σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το τουρνουά, σκοπός του είναι να αξιολογήσουμε τα παιδιά από όλες τις περιφέρειες, έτσι ώστε και οι ομοσπονδιακοί προπονητές να μπορέσουν να κάνουν τις επιλογές τους για τις εθνικές ομάδες, αλλά και εμείς οι περιφερειακοί να δούμε τα παιδιά και των υπολείπων περιφερειών που δεν τα γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και καλή δύναμη να έχετε. Σας ευχαριστώ και εγώ, και πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο Σκάλας για την πολύ ωραία διοργάνωση και την άψογη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.